ποιήση, εν κάτι που έχει άπειρες ερμηνείες μέσα στο άπειρο του χρόνου που ζει. Και μέσα από τις λέξεις βλέπεις τι έχεις δεχτεί χωρίς να το έχεις καταλάβει. Βεβαίως εμείς φταίμε, δηλαδή η γενιά μου και οι γενιές πριν από μένα και μετά από μένα, γιατί εμπεδώσαμε με πάθος, το μόνο πάθος, μια αξία που εγώ την έχω ονομάσει ο καινούριος Θεός το χρήμα. Δηλαδή το χρήμα ο Θεός και η θεά η κατανάλωση. Λοιπόν, από τότε που μπήκαν στη ζωή μας αυτά τα πράγματα, άλλαξε για την ψυχολογία του Έλληνα, όπως το ξέραμε, και δεν ήταν παραμύθι αυτό, ήταν η γεραιοδορία, το τζάμπα, η διασκέδαση, για να καλύψει το τραύμα από τη φτώχεια, από τον αγώνα κτλ. Υπάρχει διαφορά στο θέλω να βρω χρήματα, θέλω να βρω μια θέση, θέλω να επιζήσω, και άλλο να θέλω να έχω χρήματα, να επιδείξω χρήματα, να πάω να αγοράσω το τελευταίο μοντέλο, το φουστάνι, να θέλω να έχω το τελευταίο πιο ακριβό αυτοκίνητο. Υπάρχει διαφορά χρήσης του χρήματος. Και αυτό πρέπει να σταματήσει. Και νομίζω ότι οι νέοι αρχίζουν και το συλλαμβάνουν. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με πολιτικούς, ούτε σαν φίλους, δεν ξέρω πώς σκέφτονται. Πραγματικά θα ήθελα καμιά φορά να πιάνει περιέργεια. Η ανορεξία της ύπαρξης. Δεν πεινάω, δεν πονάω, δεν βρωμάω. Ίσως κάπου βαθιά να υποφέρω και να μην το ξέρω. Κάνω πως γελάω. Δεν επιθυμώ το αδύνατο, ούτε το δυνατό. Τα απαγορευμένα για μένα σώματα δεν μου χορταίνουν τη ματιά. Τον ουρανό καμιά φορά κοιτάω με λαχτάρα, την ώρα που ο ήλιος δίνει τη λάμψη του και ο γαλανός εραστής παραδίδεται στη γοητεία της νύχτας. Και συνεχίζει.